Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συναδέλφες και συνάδελφοι. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με το μεγάλο πολιτικό κάδρο, την έξοδο στις αγορές, τη βελτίωση των οικονομικών δικτών, την πραγματική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ακούγοντας όμως για άλλη μια φορά το παραμύθι των χαμένων 100 δις, δηλαδή του 55% του ΑΕΠ. 185 δις είναι το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία χρόνια. Χαμένο λοιπόν το 55% μέσα στα δύο χρόνια που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ και οι οικολόγοι, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας πώς θα του φαινόταν αν, κατεβαίνοντας από το βήμα, ισχυριστώ ότι στραμπούληξα το πόδι μου επειδή με στραβοκοίταξε και ζητώ να με αποζημιώσει για τα χρήματα που θα έπαιρνα από ένα συμβόλαιο που θα έκανα τις επόμενες μέρες με το NBA. Ανέκδοτο? Μόνο με ανέκδοτα μπορεί να απαντηθεί πια το ανέκδοτό σας για τα 100 δις. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αντιμετωπίζει μια σειρά αποχρονίζοντα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε εναρμόνιση με τα αιτήματα εκείνων των ομάδων, των συλλογικοτήτων, των πολιτών εν τέλει, που στην καθημερινότητά τους ταλαιπωρούνται από την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό λέγεται δημοκρατική ευαισθησία και χρειάζεται πολύ θράσος για να χαρακτηρίζεται ρουσφέτη και μαυρογιαλουρισμός από τους βασιλιάδες του ρουσφετιού και τους διδάκτορες του μαυρογιαλουρισμού, που η πολιτεία τους επί πολλές δεκαετίες, και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αποτελεί απαράδεκτη ύβρη τα φαινόμενα αυτά να συνδυάζονται με τη μεταπολίτευση, διότι όπως θυμούνται οι παλαιότεροι και μπορούν εύκολα να πληροφορηθούν οι νεότεροι, κάθε άλλο παρά άγνωστα ήταν και στην περίοδο της δικτατορίας και στην προδικτατορική εποχή. Η πολιτεία τους λοιπόν, αυτών που αναφέρονται σε ρουσφέτια και μαυρογιαλούρους, επέφερε την οικονομική κατάρρευση την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλικολόγων κλήθηκε να αντιμετωπίσει το 2015. Με τις πρώτες διατάξεις του νομοσχεδίου εξυγχρονίζεται και επικαιροποιείται η νομοθεσία που αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Απομένουν αρκετά βήματα για τη δημιουργία των οργανισμών εκείνων που θα κάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων αναλεκάνη απορροής, όμως σε κάθε περίπτωση απομακρύνεται στο άπειρο η προοπτική ιδιωτικοποίηση της ίδρυυσης. Και αυτό αποτελεί ένα ακόμη ανομολόγητο αγκάθι που εξηγεί τη μήνυ των οπαδών του λιγότερου κράτους κατά του νομοσχεδίου. Τη μήνυ της αντιπολίτευσης προκαλεί επίσης κάθε διάταξη που προστατεύει δικαιώματα εργαζομένων. Από το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία για τους επιτυχώντες και επιτυχούσες σε κρατικό διαγωνισμό και όχι κατόπιν ενεργειών κάποιων, όπως και για όσους εργάζονται σε δημοτική επιχείρηση που κλείνει, μέχρι το δικαίωμα σε μια μικρή βελτίωση των αποδοχών ή και στην αποζημίωση για οφειλόμενα και μη προσφερθέντα μέσα ατομικής προστασίας. Αλλά η μέγιστη κατακραυγή επιφυλάσσεται στη διάταξη που προστατεύει εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι αρνήθηκαν να συμπράξουν στην τροφοδότηση της καρμανιόλας των απολύσεων που είχε στήσει ο τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και νυν Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, διότι η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων ενέχει τη μέγιστη απαξία για τους οπαδούς του ανταγωνισμού όλων εναντίον όλων, που συκοφαντικά συγχέουν αυτούς τους εργαζόμενους με επίορκους και κατόχους ψεύτικων τίτλων. Όταν στους κόλπους των εν λόγω θειασωτών της αριστείας η αναρρίχηση κατόχων ψεύτικων τίτλων συνεχίζεται απρόσκοπτη, τουλάχιστον όσο αντέχει το μέσον τους. Χρειάζεται πολύ φαντασία για να βρει κάποιους λόγους να επικρίνει τις διατάξεις για τη δημιουργία μητρώου πολιτών που ενοποιούν και εξυγχρονίζουν την τήρηση στοιχείων από δημοτολόγια και ληξιαρχία, προσδιορίζουν την πρόσβαση αλλά και τη χρήση τους από τους πολίτες, όπως και το δικαστικό έλεγχο όταν απαιτείται. Όσο για τις διατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, χρειάζεται όχι φαντασία, αλλά σαδισμός για να την επικρίνει κανείς, ζητώντας στην ουσία να διατηρηθεί το σημερινό διοικητικό καθεστώς που τιμωρεί όσα παιδιά γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα από γονείς που με τη σκληρή τους εργασία για χρόνια στήριξαν την ανάπτυξή της, αποτελώντας σημαντικότατο κομμάτι της εργατικής της τάξης και αιμοδότησαν τα ασφαλιστικά της ταμεία με τις εισφορές τους και το Δημόσιο Ταμείο με τα παράβολά τους, το ύψος των οποίων έφτανε αυτό
ήταν ίσο με τα εισοδήματα από τη φορολογία των εφοπλιστών κάποιες χρονιές, αυτά τα παιδιά που δεν γνώρισαν και δεν θέλουν να έχουν καμιά άλλη πατρίδα. Με τη νέα ρύθμιση υπάρχει ελπίδα να πάρουν την ηθαγένεια σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην κινδυνεύουν σε κάθε τους βήμα να συλληφθούν σαν μετανάστες χωρίς χαρτιά ή να στερούνται τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μηχανογραφικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ σε τρεις τροπολογίες. Πρώτα σε αυτή που αφορά την παράταση της λίστας των επιλαχών των πυροσβεστών πενταετούς θητείας του 2011, από την οποία επιλέγονται επιπλέον αναγκαίοι εποχικοί. Μιλούμε για ανθρώπους με πολυετή εμπειρία που όποτε καλούνται, και ας ευχηθούμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής που άρχισαν να διαφαίνονται να μην μας αναγκάσουν να τους καλούμε όλο και περισσότερους. Όποτε καλούνται λοιπόν, προσφέρουν σημαντικότατες υπηρεσίες και στην αστική και στη δασική πυρόσβεση. Τους αξίζει να συνεχίσουν να το κάνουν. Επίσης, οι δύο τροπολογίες που εισηγήθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας δίνουν νέα όθηση σε παρεμβάσεις ήδη νομοθετημένες και δρομολογημένες, πολύ σημαντικές. Στηρίζονται οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας με προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων. Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση και η λειτουργία του βοήθεια στο σπίτι για άλλον ένα χρόνο, ώσπου να βρεθεί οριστική λύση. Επιχορηγούνται από τις περιφέρειες οι ειδικά πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές εργασίας στο προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου, οφειλόμενα, νυχτερινά και εξαιρέσιμες. Και διευκολύνονται οι μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία στους πιστοποιημένους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Επιπλέον, κινούνται οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά προτεραιότητα Ρωμά, από εξαθλιωμένους καταβλισμούς σε χώρους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις προτάσεις οικείων δήμων και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, ενός οργάνου συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων, και με την κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Με την τροπολογία αυτή προωθείται η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρωμά, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο να διαβιούν συμπολίτες μας σε εξαιρετικά κατάλληλες συνθήκες που τροφοδοτούν τα στερεότυπα εναντίον τους και παρεμποδίζουν την κοινωνική τους ένταξη αλλά και την κινητικότητα της νέας γενιάς. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ αιτία για να μην ψηφιστεί. Ευχαριστώ.